Δευτέρα Επιστολή, στη σελίδα 1077. Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Σελίδα 1077, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με εμάς πίστην, εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυθεί σε εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προσζωήν και ευσέβειεν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς η μέγιστε και τίμιε επαγγελίε, είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσα σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν τη γνώσιν, εις δε τη γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν τη φιλαδελφίαν, εις δε τη φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσει ουχή αργούς, ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και λησμόνισε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Αμήν. Επιστολή αυτή γράφτηκε λίγο πριν πεθάνει ο Πέτρος, το 66 μετά Χριστό. Σε λίγο θα τον συλλάβουν και θα τον σταυρώσουν, καθώς λέγεται, στη Ρώμη, και μάλιστα ο ίδιος θα προτιμήσει να σταυρωθεί ανάποδα, λέγοντας ότι δεν είμαι άξιος να πεθάνω όπως ο Κύριός μου. Η επιστολή αυτή γράφεται με πολύ αγάπη. Δεν γράφεται προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά γράφεται προς όλους όσοι, μάλιστα λέει ο Απόστολος Πέτρος, έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όσοι, και προσέξτε τη λέξη έλαχον, δεν είναι θέμα τύχης, αλλά είναι θέμα συγκυρίας, ότι ο Θεός έκαμε χάρη και σου χάρισε μία συγκεκριμένη πίστη, σώζουσα πίστη, πίστη εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών δια του Ιησού Χριστού. Ας τη δούμε λίγο αυτή την πίστη, αδερφοί αγαπητοί, την οποία αποκαλεί ισότιμον. Ξέρετε, η τιμή ισότιμος, αυτή η λέξη έχει μία ιδιαίτερη έννοια. Υπήρχαν πόλεις επί ρωμαϊκής εποχής που τις είχαν τιμήσει, ήταν άξιες τιμής, είχαν εξουσία από την αρχή και την εξουσία που ήταν τότε οι Ρωμαίοι. Αυτή η πίστη λοιπόν, γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο Απόστολος Πέτρος, για να μας δώσει το μήνυμα της εξουσίας και της τιμής της ιδιαίτερης που δίδεται από την αρχή, δηλαδή από τις αρχές και τις εξουσίες, όχι του κόσμου τούτου, του ουρανού. Είναι μία συγκεκριμένη πίστη που έχει την εξουσία της αιώνιας ζωής. Η αιώνια ζωή δεν μπορεί να έρθει στον κόσμο, στους ανθρώπους, παρά μόνο από μια συγκεκριμένη πίστη, αυτή την πίστη. Και ποια είναι αυτή η πίστη, αδελφοί αγαπητοί? Εις τη δικαιοσύνη που έχει ο Θεός και που αποδίδει στον άνθρωπο μόνο δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει ο Θεός. Και όμως όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη λέμε είναι εκδικητής, είναι σκληρός, αφήνει να σκοτώνουν, να σκοτώνονται, μάλιστα φέρνει τους Βαβυλώνιους και σκοτώνει ανθρώπους, φέρνει τους Ασσυρίους. Βλέπουμε ένα Θεό πολύ σκληρό στις ακοές μας και στην αντίληψή μας.
σε αντίθεση με τον Θεό της Καινής Διαθήκης που είναι ήπιος, αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Είναι ένας άλλος Θεός, η αλήθεια δεν είναι αυτή. Αλλά ανάμεσα στο πρόσωπο και στην εικόνα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και στο πρόσωπο και στην εικόνα του Θεού της Καινής Διαθήκης, αφενός μεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, αλλά υπάρχει και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει άφεσης ή λασμός αμαρτιών. Ο αμαρτωλός άνθρωπος αυτό το Θεό αντικρίζει. Και ο Θεός τον αμαρτωλό έτσι τον αντικρίζει, σαν σκληρός και εκδικητής. Γιατί δεν μπορεί να συγκάμει το φως με το σκοτάδι. Ούτε το σκοτάδι μπορεί να επισέλθει στο φως, αλλά ούτε και το φως μπορεί να επισέλθει στο σκοτάδι. Δεν κάνουν μαζί. Δεν μπορεί να συγκάμει η αλήθεια με το ψέμα. Ή η αλήθεια θα υπάρχει, ή ψέμα θα υπάρχει. Και δεν μπορεί να συγκάμει ο Άγιος Θεός με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν μπορεί. Δεν συντεριάζουν. Και έτσι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, και μάλιστα λέει η Γραφή και στην Καινή Διαθήκη, ο άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο εχθρός του Θεού καθίσταται. Ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του Θεού με την αμαρτία του. Πέραν του ότι υπάρχει ένα πελώριο, ένα τεράστιο εμπόδιο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων που είναι η αμαρτία, ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός τον άνθρωπο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση έκαμε χάρη ο Θεός και έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον αμνόν του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου, που πεθαίνει για τις αμαρτίες του κόσμου, που γίνεται ο αμνός του Θεού, σφάζεται, χύνεται το αίμα του και παίρνει ο Θεός τον θάνατο αυτού, ηλασμό περί των αμαρτιών όλων των ανθρώπων. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, η δικαιοσύνη του Θεού που ζητάει εκδίκηση για την αμαρτία και για τον αμαρτωλό άνθρωπο απορροφάται από το Σταυρό του Γολγοθά, από τον Ιησού Χριστό. Και ο άνθρωπος πια που έχει δώσει τις αμαρτίες του στον Χριστό, αλλά και ο Θεός πια που έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, έρχονται σε επαφή. Έρχονται σε επαφή, και αυτή η πίστη που τους φέρνει σε επαφή έχει εξουσία. Και για να το πούμε πιο καλά, όπως το λέει η Γραφή, όσοι εδέχτησαν τον Ιησού Χριστό, δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού, εις αυτούς ο Θεός έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και ποιοι είναι που αυτοί που εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, αυτοί που πίστεψαν στη θυσία του Ιησού Χριστού, σε αυτούς εδόθη αυτή η εξουσία, αυτή η ισότιμος πίστης, για να απολαμβάνουν πια όχι την δικαιοσύνη του Θεού σαν εκδικητή, αλλά την δικαιοσύνη του Θεού σαν συγχωρητικό, χάρη του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο Απόστολος Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, που τα γνωρίζει αυτά πάρα πολύ καλά, γράφει μια επιστολή πρώτα-πρώτα συστήνοντας τον εαυτό του, γνωρίζοντας και ποιος είναι. Εγώ είμαι ο Σιμεών ο Πέτρος, είμαι δούλος και Απόστολος. Δηλαδή άλλο είναι είμαι σαν δούλος και άλλο είμαι σαν Απόστολος. Ο δούλος είναι αυτός ο οποίος μικραίνει ανάμεσα στους πιστούς. Όποιος γίνει υπηρέτης των ανθρώπων θα είναι πρώτος, μέγας θα ονομαστεί. Και όποιος γίνει δούλος πάντων θα είναι ο μεγαλύτερος. Ο Απόστολος Πέτρος αποδέχεται τη δουλεία αν και είναι ελεύθερος. Και ελευθερώθηκε και ελευθερώνεται από αυτή την πίστη που έχει εξουσία με τη δικαιοσύνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού να απολαμβάνει την απόλυτη ελευθερία του. Ελευθερώθηκε και απολαμβάνει την απόλυτη ελευθερία του με αυτή την πίστη που έχει εξουσία δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αλλά ελεύθερος όν δουλώνει τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί θέλει να αρέσει στο Θεό. Θέλει να αρέσει στο Θεό. Θέλει ο Θεός να ευαρεστείται σε Αυτόν. Και ο δούλος έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Δεν έχει τίποτα δικό του. Τίποτα δικό του. Ο δούλος τίποτα δικό του δεν έχει. Ό,τι κι αν έχει είναι του Κυρίου του. Η τροφή του, το φαΐ του, η ενδυμασία του, τα σκεπάσματά του, τα υπάρχοντά του, ό,τι έχει ξέρει ότι του τα έχει δώσει ο Κυριός του. Δεν έχει δική του γνώμη, άποψη,
επιθυμία, θέληση. Η γνώμη του, η άποψή του και η επιθυμία του και η θέλησή του είναι στον Κύριό του. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Δούλος λέει. Εγώ είμαι δούλος, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δούλος. Δεν έχει λοιπόν υπάρχοντα, δεν έχει τίποτα δικό του, δεν έχει δικό του θέλημα. Το θέλημα του είναι στον Κύριό του τον Ιησού Χριστό και κάτι ακόμη. Πάρα πολύ σοβαρό. Σαν δούλος έχει δώσει, γιατί μόνος του πήγε να γίνει δούλος, σαν δούλος έχει δώσει την απόλυτη εξουσία στη ζωή του και στο θάνατό του στον Κύριό του. Ο Κύριος της εποχής εκείνης εξουσίαζε και εξουσιάζει απόλυτα τη ζωή και το θάνατο. Είναι στα χέρια του η ζωή του και ο θάνατός του. Σε λίγο θα τον σκοτώσουν. Και αυτό ήταν προφητευμένο από αρχής. Όταν θα γεράσεις, δεν θα πας εκεί που θέλεις εσύ, αλλά θα σε δέσουν και θα πας εκεί που δεν θέλεις. Και έτσι θα δοξάσεις το όνομά μου. Τα ξέρει όλα αυτά και είναι δούλος συνειδητά. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, ο λόγος του Θεού ήταν για τότε, αλλά βασικά είναι για μας σήμερα. Ποιος από μας θεωρεί τον εαυτό του, και έχει σημασία για τη συνέχεια, ότι είναι πραγματικά δούλος του Θεού. Με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν έχω τίποτα δικά μου. Δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που θέλει ο Κύριός μου. Και έχει απόλυτη εξουσία και στη ζωή μου, ενώ σου ζω, και στο θάνατό μου, ενώ σου έρθει η ώρα μου, ο Κύριός μου. Με απόλυτη συνείδηση. Πιστεύω κανείς μας δεν έχει αυτή την επίγνωση και αυτή την παρησία να πει αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι μας έχουμε την προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή. Βέβαια τίνουμε προς τα εκεί. Και τίνουμε προς τα εκεί γιατί θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Χάρη του Χριστού, της αιώνιας ζωής, της Εκκλησίας, της Βασιλείας των Ουρανών και των αδελφών μας. Αλλά όχι όλα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πολλά, άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα, άλλος πολύ περισσότερα, άλλος πολύ λιγότερα. Αλλά όλοι τίνουμε προς εκεί και αυτό αποδεικνύεται από το ότι ήρθαμε σήμερα εδώ. Το ότι σήμερα ήρθαμε εδώ είναι μία μορφή ένδειξης δουλείας για μας. Πήγαμε κάπου αλλού. Δεν είχαμε. Εγώ σήμερα αισθανόμουν άρρωστος και κουρασμένος και λέω θα βρω κάποιον να φέρει το Λόγο του Θεού, να πάω να ξεκουραστώ και να συνέλθω λίγο. Αλλά μου λέει ο Στάθης, δεν τα ξέρει αυτά, μου λέει ο Στάθης θα πάμε στον μπαμπά του Βασίλη. Άμα πάμε στον μπαμπά του Βασίλη αποκλείεται να φύγω. Και μετά σκέφτηκα και λέω, και όμως και αυτό θα μπορούσα να το αποφύγω. Αλλά βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, λίγα πράγματα, όχι όλα, λίγα πράγματα θυσιάζουμε κι εμείς. Αυτό αρέσει στο Θεό. Αρέσει στο Θεό. Όμως ο Απόστολος Πέτρος θυσιάζει πάρα πολλά. Θυσίασε τα πάντα. Τα πάντα θυσίασε. Ο Θεός να μας βοηθήσει να προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, αδελφοί, του δούλου. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Απόστολος Πέτρος γίνεται δούλος ενώπιον του Θεού και ο Θεός κάνει τον Απόστολο Πέτρο Απόστολο. Δεν έγινε μόνος του Απόστολος, μόνος του έγινε δούλος. Και ο Θεός δεν τον έκανε με προσωποληψία Απόστολο, τον έκανε επειδή είναι δούλος. Και έτσι υπάρχει απόλυτη αυτή συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος αποφασίζει να δουλώσει τον εαυτό του στον Κύριο, ο Πέτρος, και μάλιστα με όλη του την καρδιά και μάλιστα κατά πάντα, και ο Θεός αποφασίζει να ευλογήσει τον Πέτρο με όλη του την καρδιά και μάλιστα κατά πάντα. Πώς? Κάνοντας τον Απόστολο, πρώτο Απόστολο. Με χάρη πολύ, με έλεος, με δυνάμεις, με εξουσίες. Και καλά όλα αυτά, το σημαντικότερο από όλα με καρπό πολύ. Και αυτό έχει σημασία, με καρπό πολύ. Και έχει δουλώσει τον εαυτό του αν και είναι παντρεμένος. Και έχει και γυναίκα και έχει και παιδιά. Δεν είναι δούλος μόνο όποιος δεν έχει παντρευτεί. Ούτε είναι δούλος μόνο όποιος έχει παντρευτεί. Δεν μιλάμε τώρα για πρεσβύτερος, για διάκονος κλπ. Δούλος ο Απόστολος Πέτρος παντρεμένος με οικογένεια και παιδιά. Δούλος ο Απόστολος Παύλος ανύπαντρος χωρίς οικογένεια και χωρίς παιδιά. Και οι δύο δούλωσαν τον εαυτό τους κατά τη δική τους κατάσταση.
Και είναι και οι δύο πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και τους και οι δύο δεν έχουν δικά τους υπάρχοντα, αλλά τα πάντα είναι του Κυρίου τους. Και οι δύο υπακούνε απολύτως και διοικούνται απολύτως από το Πνεύμα το Άγιο. Υπακούνε στο Θεό και διοικούνται απολύτως από το Πνεύμα το Άγιο. Και οι δύο θανατώνονται για το όνομα του Κυρίου τους. Δούλοι. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η δουλεία δεν εξαρτάται από την οικονομική, τη μορφωτική, την οικογενειακή, την επαγγελματική κατάσταση. Εξαρτάται από την αφιέρωση. Αποφασίζεις, θέλεις να αφιερωθείς στο Θεό. Θέλεις να υποτάσσεις, θέλεις να υπακούς, θέλεις να κάνεις το θέλημά Του. Και όταν ο Θεός δίνει ένα τέτοιον άνθρωπο, μια τέτοια καρδιά, λέει, έλα, εσύ μου κάνεις. Για κάτσε να σου δώσω τώρα λίγα να δω, θα σταθείς πιστός. Και του δίνει λίγα. Και βλέπει ότι στέκεται πιστός, δούλος. Για να σου δώσω λίγα περισσότερα, θα σταθείς πιστός. Και βλέπει ότι στέκεται πιστός, δούλος. Και συνεχίζει. Και μέχρι που φτάνει να του δώσει τα πάντα. Δηλαδή να θανατωθεί για το όνομά του. Αυτό είναι το μέγιστο. Η μέγιστη προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Όχι του άνθρωπου προς τον Θεό. Η μέγιστη προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Θέλεις, παιδί μου, να πεθάνεις για μένα και να απολαμβάνεις αιώνιον βάρος δόξης στον ουρανό με το θάνατό σου. Θέλεις να με δοξάσεις και με τη ζωή σου και με το θάνατό σου. Προσφορά μεγάλη. Και ο δούλος λέει ναι. Και ο δούλος λέει δόξα στο όνομά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τη χάρη που κάνει, αλλά και γιατί ψάχνει να βρει δούλους και δούλες. Και όλα ξεκινάνε από την ισότιμον πίστη. Από την ισότιμον πίστη, από την πίστη εκείνη που θα σε φέρει να απολαμβάνεις τη σωτηρία σου, την αιώνια ζωή, τη δικαιοσύνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που απολαμβάνουν την ισότιμη αυτή πίστη, αυτός ο άνθρωπος που είναι και δούλος και Απόστολος, δούλος με τη δική του την πρωτοβουλία και Απόστολος με την πρωτοβουλία του Κυρίου, απευθύνει ένα χαιρετισμό ο Απόστολος Πέτρος. Χάρις και ειρήνη να πληθυνθεί σε εσάς. Και γιατί δεν υπόσχεται καλή τύχη, καλή προκοπή, να πάνε καλά οι δουλειές σου, να τόσες πολλές ευχές και πνευματικές και φυσικές θα μπορούσε να δώσει ο άνθρωπος. Όμως ο Απόστολος Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, έχει δύο ευχές που να πω ότι δεν κουμπώνουν και καλό στα αυτιά μας. Εγώ άμα ήθελα να ευχηθώ σε κάποιον αδελφό κάτι, θα βρίσκα άλλα πράγματα. Κύριος να σε ευλογήσει πολύ, επαγγελματικά, στο έργο του Θεού, οικογενειακά. Τις ευχές που δίνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και τις ευχές που δίνουμε στα παιδιά μας ή και τις προσευχές μας. Δεν ξέρω αν έχει προσευχηθεί κανείς για κάποιον. Εγώ δεν έχω προσευχηθεί, για να είμαι ειλικρινής, και τούτο δεν είναι καλό. Δεν έχω πει, Κύριε, ευλόγησε τον αδελφό και δώσ' του χάρη και ειρήνη. Το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Μακάρι να το έχετε σκεφτεί εσείς. Εγώ λέω ότι εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω γονατίσει και έχω πει, Κύριε, χάρη και ειρήνη να πληθύνει στη ζωή της αδελφής αυτής, του αδελφού αυτού. Και λέω, γιατί εγώ δεν το σκέφτομαι και το σκέφτεται ο Πέτρος. Δεν πιστεύω να κάνει λάθος ο Πέτρος. Μάλλον εγώ κάνω λάθος. Μάλλον εγώ κάνω λάθος που σκέφτομαι άλλες ευχές. Να προσαρμόσουμε λίγο, να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτές τις ευχές που ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος απευθύνει σε όλους όσους έχουν λάβει αυτή την ισότιμον πίστη. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικές οι ευχές. Πολύ σοβαρές. Και αν είναι τόσο σημαντικές και σοβαρές όπως φαίνονται μέσα από το Λόγο του Θεού, και να τις διεκδικήσουμε, αλλά να μάθουμε και να αρχίσουμε να τις ευχόμεθα. Αντί να ευχόμεθα επαγγελματική αποκατάσταση, ξέρω εγώ, λέω, ή επιτυχία, ή να αρχίσουμε να λέμε, Κύριε, κάμε να έχει πλούσια τη χάρη σου, κάμε να έχει και να πληθυνθεί σε αυτόν η ειρήνη σου. Γιατί όταν έχεις τη χάρη του Θεού, αδερφέ, τα έχεις όλα. Όλα τα έχεις. Ξέρεις τι θα πει να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Όλα τα έχεις.
Πρώτα-πρώτα για να βρίσκεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και να πληθύνεται κιόλας, όχι να βρίσκεις, να πληθύνεται η χάρη. Όπου τώρα που το σκέφτομαι, λέω πολύ θα το ήθελα εγώ για μένα. Πολύ θα ήθελα να πληθύνεται η χάρη του Θεού στη ζωή μου. Και γιατί μέχρι τώρα δεν το έχω ζητήσει ποτέ στην προσευχή μου, ούτε για εσάς ούτε για μένα. Γιατί δεν το έχω, γιατί είναι θέμα, δεν το έχω σκεφτεί. Και γιατί δεν το έχω σκεφτεί, γιατί δεν διαβάζω όσο πρέπει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Χάρης, χάρης προϋποθέτει ταπείνωση. Όταν για να πληθύνεται η χάρης του Θεού στη ζωή σου, σημαίνει ότι αυξάνει η ταπείνωσή σου στη ζωή αυτή. Και τους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Για να πληθύνεται η χάρης του Θεού στη ζωή σου, σημαίνει ότι η αλήθεια και η αγάπη κυριαρχούν στην προσωπική σου ζωή. Και η αλήθεια και η αγάπη. Γιατί λέει η Γραφή, εάν κυριαρχεί η αλήθεια και η αγάπη στη ζωή σου, τότε θα βρίσκεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Άρα και ταπεινός και στην αλήθεια και με την αγάπη, και το αποτέλεσμα είναι να πολλαπλασιάζεται και να πληθύνεται η χάρη του Θεού. Δηλαδή τι συνέπειες μπορεί να έχει στη ζωή μας η αύξηση της χάριτος του Θεού? Μεγαλεία, αδερφοί, θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία. Ό,τι ζητάς θα στο δίνει ο Θεός. Τις αμαρτίες σου αμέσως θα τις εξαφανίζει ο Θεός. Τα αιτήματά σου αμέσως θα τα ακούει ο Θεός. Τις προσευχές σου αμέσως θα τις ευωδώνει, θα τις ευλογεί ο Θεός. Ό,τι αν κάνεις θα ευωδούνται. Πώς θα ήθελα να αρχίζω να εύχομαι τώρα στα παιδιά μου, στα αδέλφια μου, σε όλους σας τη χάρη του Θεού. Και πώς θα ήθελα και εσείς να προσευχόσαστε όταν θυμάστε και προσεύχεστε για μένα, να πληθύνετε η χάρη του Θεού στη ζωή μου. Πώς θα ήθελα να είμαστε μια εκκλησία που να προσευχόμαστε ο ένας τον άλλον για να πολλαπλασιάζεται, να πληθύνεται η χάρη του Θεού. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε αυτή τη στιγμή, να πει ο Θεός σας κάνω. Και να μας κάνει όλους με ένα πλήθος, με μια αύξηση στη χάρη. Όλοι ταπεινοί, δεν ακουγόμαστε καθόλου. Κανείς δεν θα λέει τη λέξη εγώ, αλλά θα λέμε όλοι ο Κύριος. Όλοι θα έχουμε μπούσουλα το Ευαγγέλιο του Χριστού πάντοτε. Στα μικρά και στα μεγάλα. Μέρα και νύχτα. Στην οικογένεια και έξω από την οικογένεια. Στη δουλειά και στην εκκλησία. Κατά πάντα. Και η καρδιά μας, πλημμυρισμένη από την αγάπη του Θεού, που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Τι σώοι άνθρωποι θα είμαστε. Γεμάτοι από τις ευλογίες του Θεού κατά πάντα. Τι οικογένειες θα ήμασταν, τι εκκλησία θα ήμασταν, αν πραγματικά πολλαπλασιαζόταν κατά αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας, πλήθαινε κατά αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας η χάρη. Και δεν περιορίζεται, αδελφοί, στη χάρη. Η χάρη θέλει και ένα συμπλήρωμα, την ειρήνη του Θεού. Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να τη δώσει στην καρδιά σου. Μέσα σε αυτή τη ζωή πολλά πράγματα θα μας τρομάξουν, πολλά πράγματα θα μας ταράξουν, πολλά πράγματα θα μας ανησυχήσουν, πολλά πράγματα θα μας δημιουργήσουν ερωτηματικά και προβληματισμούς. Τι είναι αυτό που αν το έχουμε θα είμαστε ελεύθεροι από οποιασδήποτε κακές σκέψεις, από οτιδήποτε έρχεται και προσβάλλει την ευτυχία μας, την ευλογία μας και τη χαρά μας? Η ειρήνη του Θεού, αυτή η μοναδική ειρήνη, καθώς αυτός είναι ο άρχον της ειρήνης. Και λέμε μοναδική ειρήνη, αδελφοί, μοναδική ειρήνη. Δεν έχεις αγωνία, δεν έχεις άγχος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις αμφιβολία. Δεν είσαι δίγνωμος, δηλαδή εμπιστεύεσαι απόλυτα τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου στο Θεό. Ούτε και αυτό είμαστε, αδερφοί. Ούτε τη χάρη του Θεού έχουμε σε αυτό το βαθμό που ο Απόστολος Πέτρος και ο Λόγος του Θεού εύχεται, αλλά ούτε και αυτή την ειρήνη έχουμε.
Μην μου πείτε ότι δεν έχουμε αγωνίες. Μην μου πείτε ότι δεν έχουμε αμφιβολίες. Και τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα κάνω, πού θα πάω, πού θα βρεθώ. Πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Πέτρος ποτέ δεν είχε τέτοιες αμφιβολίες και ερωτηματικά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό και δεν ξεσηκώνεται η καρδιά του από ανησυχία, βρίσκει πάντοτε και χάρη από το Θεό, αλλά και η καρδιά του πλημμυρίζει από την ειρήνη. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Δώρο Θεού. Δεν μπορώ εγώ να πάρω μία πρωτοβουλία και να πω θα αποκτήσω ειρήνη. Ούτε μπορώ να πάρω μία πρωτοβουλία και να πω ότι θα αποκτήσω χάρη. Είναι μία ευχή. Και για να το πω πιο καλά, είναι μία προσευχή. Και για να το τονίσω ακόμη περισσότερο, είναι αποτέλεσμα προσευχής. Αποτέλεσμα προσευχής. Ήθε λοιπόν η χάρις και η ειρήνη να πληθυθεί σε εσάς και έρχεται και μας δίνει τώρα τον τρόπο, τη μέθοδο για να τα αποκτήσουμε αυτά. Τη μέθοδο για να τα απολαμβάνουμε αυτά. Γιατί είπαμε δεν κερδίζονται, κληρονομούνται. Αλλά ο Θεός είναι πάντοτε δίκαιος και αυτό σας παρακαλώ αδελφοί να μην το ξεχνάμε. Ότι ο Θεός δεν κάνει, αδελφοί αγαπητοί, με προσωποληψία τίποτα. Ό,τι κάνει, το κάνει σαν εκπλήρωση της δικαιοσύνης Του. Ας είναι λοιπόν η χάρις και η ειρήνη να πληθύνετε στη ζωή σας δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δια της επιγνώσεως, να Τον γνωρίσετε. Και αν μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, θυμηθούμε τα πρώτα εδάφια της επιστολής προς Θεσσαλονικής Δευτέρας ότι ο Θεός γίνεται και είναι εκδικητής πρώτον εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και δεύτερον εις τους μη υπακούοντας εις τον Ιησού Χριστόν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι όχι να γνωρίσουμε τον Θεό αλλά να έχουμε επίγνωση του Θεού. Όχι να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, αλλά να έχουμε επίγνωση του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να έχουμε επίγνωση, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Δεν ξέρω εσάς κανέναν. Τον Πατέρα μου τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Αυτός με έθρεφε, με τάιζε, με νουθετούσε, με μάλωνε. Φρόντιζε για τον ύπνο μου, για το ξύπνιο μου. Φρόντιζε για την εκπαίδευσή μου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσάς όλους σας ξέρω, αλλά πολύ λίγο. Δεν έχετε φροντίσει ποτέ για το φαΐ μου και αν καμιά φορά το έχετε κάνει επειδή είχα ανάγκη. Ο πατέρας μου φρόντισε και όταν είχα και όταν δεν είχα ανάγκη. Δεν έχετε φροντίσει ποτέ για την εκπαίδευσή μου. Ο πατέρας μου έστελνε στα φροντιστήρια και στα σχολεία και ξενύχταγε μαζί μου κουρασμένος για να διαβάσω και να σπουδάσω. Το ξέρω καλά. Τι ξέρω δηλαδή. Ξέρω την αγάπη Του. Αλληλούια. Ξέρω πόσο πολύ με αγάπαγε. Αυτό αδερφοί αγαπητοί το ξέρουμε στο Θεό. Ξέρουμε ότι ο Πατέρας μας φροντίζει για την εκπαίδευσή μας, για την παιδεία μας, για την τροφή μας, για τη ζωή μας, για το τι, πού θα κοιμηθούμε, πού θα ξυπνήσουμε. Φρόντισε πού θα γεννηθούμε, πού θα μείνουμε, σε ποια εκκλησία θα έρθουμε, ποια αδέλφια θα κάνουμε παρέα, ποιοι θα είναι οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας. Αυτός έχει φροντίσει για όλα. Και μάλιστα με τρόπο τέλειο. Αδελφοί αγαπητοί, το ξέρουμε αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, έχουμε επίγνωση. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πολύ σοβαρό. Γιατί αυτό, αν το μάθουμε έτσι πως το θέλει ο Θεός, θα έχουμε την ειρήνη που θα πληθύνεται του Κυρίου μας και θα έχουμε και τη χάρη που θα πληθύνεται στη ζωή μας. Βέβαια, πώς να μην πληθύνει τη χάρη όταν έχω τόση μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Πατέρα μου, τον ουράνιο, γιατί προς τον Πατέρα μου το γίνω είχα και έχω ακόμη για τις φροντίδες, αλλά για προς τον ουράνιο. Έχω επίγνωση ότι δεν εφίστη του Υιού του του μονογενούς και τον έστειλε να γίνει κατάρα για μένα, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου, για να είμαι ελεύθερος. Αδελφοί αγαπητοί,
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και συγγνώμη για τη λέξη πρέπει, δεν τη χρησιμοποιώ συχνά και δεν θέλω, γιατί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει νομοθεσία, αλλά είναι μερικές φορές που είναι απαραίτητο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αγάπη του Θεού Πατρός για μένα, για σένα. Την απέραντη αγάπη. Δεν έχει, δεν υπάρχει στη ζωή σου, δεν έχεις τίποτα που να είναι αγαθόν και τέλειον και να μην στο έχει δώσει ο Θεός. Τίποτα. Τι νομίζεις είναι αυτό που, από αυτά που έχεις ότι είναι καλό? Ευχαρίστησε το Θεό γι' αυτό. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Η αιώνια ζωή άνωθεν εστί. Ο Ιησούς Χριστός άνωθεν εστί, καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να προχωρήσω. Η ζωή μας, η υγεία μας, το κάθισμα που καθόμαστε, ο Πατέρας μας φρόντισε. Η Εκκλησία, το κτίσμα αυτό μες το οποίο ζούμε, ο Πατέρας μας φρόντισε. Το κρεβάτι σου με το αναπαυτικό στρώμα, ο Πατέρας σου φρόντισε. Να προχωρήσω. Τα γυαλιά που φοράω, ο Πατέρας μου φρόντισε και έδωσε σοφία σε αυτούς να τα φτιάξουν. Δεν θα βλέπα έτσι, δεν σας βλέπω, ούτε μπορώ να διαβάσω. Το ότι βλέπω με τα γυαλιά αυτά, ο Πατέρας μου φρόντισε. Για όλα, αδελφοί, ο Πατέρας μας φρόντισε. Και εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή ο Πατέρας μας για σας. Εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ο Πατέρας μου για μένα. Πατέρας μου φρόντισε. Έμαθα να διαβάζω το Ευαγγέλιο, ο Πατέρας μου φρόντισε. Έχω Πνεύμα Άγιο, ο Πατέρας μου φρόντισε. Να στείλει τον Ιησού Χριστό να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Πατέρας μου. Και στα πνευματικά και στα φυσικά και στα ανθρώπινα και στα γήινα και στα οικογενειακά και κάτι άλλο, αδερφοί. Αν και δεν το άξιζα. Γιατί είναι αγαθός. Γιατί με αγαπάει. Ξέρετε ότι μας προσφέρει ο Πατέρας μας ο γήινος. Δεν είναι, αδελφοί, ο καλός Πατέρας. Δεν είναι επειδή αξίζουμε. Είναι επειδή μας αγαπάει. Αλλά και εμείς αγωνείς ό,τι προσφέρουμε δεν είναι γιατί τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά. Και αν είναι, ο Θεός τα έχει κάνει. Και ευγνώμονες στον Πατέρα μας είμαστε. Αλλά ό,τι κάνουμε είναι γιατί είμαστε πατέρες. Γιατί είναι παιδιά μας, γιατί τα αγαπάμε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για αυτή την επίγνωση. Την επίγνωση του Θεού Πατρός. Την επίγνωση της αγάπης του Θεού Πατρός. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή η επίγνωση. Χρειάζεται και πάει παρέα με την επίγνωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άλλη γνώση, άλλη επίγνωση. Δεν θα είχαμε πατέρα αν δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρετε. Αν δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός να πεθάνει για τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ο Θεός δεν θα ήταν πατέρας μας. Θα ήταν ένας Θεός μακρινός, εκδικητής, όπως είπαμε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που μας έφερε κοντά στο Θεό, μας έκανε παιδιά του Θεού και μας βοήθησε να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Και έχουμε επίγνωση γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι μας έκαμε και συνεχίζει να μας κάνει και θα συνεχίζει να μας κάνει. Γιατί? Γιατί μεσιτεύει στον Θεό και Πατέρα Του υπέρ ημών. Πρέπει να έχουμε, σήμερα θα πω πολλά πρέπει, αλλά είναι για τη δόξα του Θεού και του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε απεριόριστη επίγνωση ότι ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται συνέχεια για μας. Και όχι για μας, για μένα και εσύ για σένα. Προσεύχεται και δοξάζει το Θεό όταν είσαι καλός, έτσι πως αρέσει, που να αρέσει στο Θεό. Προσεύχεται να σε συγχωρήσει όταν πέσεις, όταν αμαρτήσεις. Προσεύχεται να σε φυλάξει από τις παγίδες και τις μεθοδίες του διαβόλου. Προσεύχεται να σε ευλογήσει απεριόριστα ο Θεός.
έχεις κάποιον που προσεύχεται συνέχεια για σένα. Αμήν, αδερφοί. Δεν είναι ωραία η επίγνωση. Και μάλιστα αυτός ο κάποιος είναι ο αναμάρτητος. Τι να σας πω. Δεν ξέρω ποιον αγαπάω πιο πολύ, τον Πατέρα ή τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Και όμως αυτοί οι δυο είναι ένα. Είναι ο αληθινός Θεός. Που εμφανίζεται πρώτα και μου λέει, εγώ είμαι ο Πατέρας σου. Και εμφανίζεται και μου λέει, εγώ είμαι ο Κύριός σου. Αλλά να ήταν μόνο αυτό. Έρχεται και ο Παράκλητος, εκπορευόμενος εκ του Πατρός δια του Ιησού Χριστού. Και αν έχουμε τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, είναι γιατί ο Πατέρας μας το στέλνει δια του Ιησού Χριστού. Εάν δεν υπήρχε ο Πατέρας, δεν θα είχα το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν θα είχα το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά επειδή υπάρχει ο Θεός Πατέρας και ο Λόγος ο Ιησούς Χριστός, εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο που μου οδηγεί. Με ελέγχει, με προτρέπει, με οικοδομεί, με ενισχύει, με μαλώνει. Τόσο γλυκά όμως. Δεν με προσβάλλει ποτέ. Και τι κάνει. Εδώ στη γη προσεύχεται και αυτός. Αλλά δεν έχω έναν να προσεύχεται. Έχω έναν να προσεύχεται στον ουρανό. Προς τον Πατέρα Θεό, τον Παράκλητο, τον Ιησού Χριστό. Και έχω και έναν ναι, να προσεύχεται στη γη. Εδώ μέσα είναι. Με στεναγμούς αλαλήτους. Να προσεύχεται προς τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Για μένα. Έχω δύο που προσεύχονται για μένα. Έναν μέσα εδώ, στη γη, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και έναν εκεί πάνω, δίπλα στο θρόνο του Θεού, μεσητεύει τον Ιησού Χριστόν, τον Παράκλητο, τον Κύριο. Δεν είμαι πολύ τυχερός, αδερφοί. Δεν είμαι πολύ τυχερός. Τι να σας πω, πολύ τυχεροί είμαστε. Μία τύχη απεριόριστη. Και έχουμε απόλυτη επίγνωση. Και θέλουμε να αυξάνεται αυτή η επίγνωση της αγάπης του Θεού Πατρός, της χάρης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, της κοινωνίας του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να πληθύνεται η χάρης και η ειρήνη στη ζωή μας. Τι ωραίο που είναι το Ευαγγέλιο. Το αγαπάω πάρα πολύ το Ευαγγέλιο. Πάρα πολύ, γιατί σε φέρνει από εδώ, σε φέρνει από εκεί, σε οδηγεί, σε κάνει έτσι έτσι και σε φέρνει σε όλη την αλήθεια. Σε όλη την αλήθεια. Για να μην σου λείψει καμία από τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και διαβάζω. Καθώς η Θεία Δύναμη του Θεού. Ποια είναι η Θεία Δύναμη? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που έλαχε της ισότιμης πίστης εις την δικαιοσύνη του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Θεία Δύναμης λοιπόν αυτή, όχι αδερφοί αγαπητοί, εχάρισε, αλλά εχάρισε και συνεχίζει και χαρίζει σε μας. Απαρχής, τα πάντα. Αυτό τα πάντα είναι, θεωρώ και συγχωρέστε με, γι' αυτό συγκλονιστικό. Εχάρισε τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Δηλαδή δεν έχουμε καμία έλλειψη, καμία έλλειψη. Γιατί η Θεία Δύναμη σε χάρισε και χαρίζει μας τα πάντα. Προς ζωή, για να έχουμε ζωή και αυτή εν αυθονία και μάλιστα με ευσέβεια στην παρουσία του Θεού. Η Θεία Δύναμη λοιπόν εχάρισε εν εισημάς πάντα τα προς ζωή και ευσέβεια ξανά δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Να λοιπόν τώρα ποιος είναι αυτός που μας κάλεσε. Μας κάλεσε ο Χριστός, δεν τον καλέσαμε εμείς. Μας εξέλεξε ο Θεός, δεν τον εκλέξαμε εμείς. Αυτός είναι που φώναξε, έρθετε προς με. Δεν τον γνωρίζαμε εμείς. Αυτός ήρθε και μας κούνησε το χέρι του, εδώ είμαι, λάτε, λάτε σε μένα, να σας ευλογήσω. Και με ποια χαρακτηριστικά μας ακάλεσε? Με τη δόξα του και με την αρετή του. Δύο χαρακτηριστικά είναι αυτά που χρησιμοποίησε ο παντοδύναμος Θεός για να μας καλέσει. Τη δόξα του και την αρετή του.
Και αρετή τι σημαίνει, ποιος είναι ο ενάρετος άνθρωπος, ποια είναι η ενάρετος γηνή. Η ενάρετος γηνή, η φρόνιμος γηνή παρακυρίου δίνεται. Ποιος μπορεί να έβρει ενάρετο γυναίκα, είναι πολυτιμότερα από όλα τα σμαράγδια και τα πολύτιμο και τους πολύτιμους λίθους και ποια είναι αυτή η ενάρετος γηνή. Ποιος είναι αυτός ο ενάρετος Θεός που με την αρετή Του και τη δόξα Του μας εκάλεσε. Τι σημαίνει αρετή? Με τη λέξη αρετή, αδερφοί αγαπητοί, σημαίνει αυτό το οποίο είναι ο Θεός, ο τέλειος, ο καλός, ο αγαθός, ο ειρηνοποιός, ο συγχωρητικός. Ενάρετος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Και ο καλός άνθρωπος τα έχει όλα. Και ευγένεια και συγχωρητικότητα και αγάπη μόνο ο Θεός έχει. Με την καλοσύνη Του λοιπόν, που αυτή η λέξη καλοσύνη είναι πολύ μικρή για να προσδιορίσει και να περιγράψει την αρετή του Θεού, και με τη δόξα Του που είναι επίσης πολύ μικρή για να προσδιορίσει και να περιγράψει τη δόξα του Θεού στον ουρανό. Με αυτά τα δύο λοιπόν χαρακτηριστικά Του που δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλουδάκι μας, ο Θεός μας εκάλεσε και μας χάρισε τα πάντα προς ζωήν και ευσέβεια. Να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός που μας κάλεσε. Είναι ο Θεός ο ένδοξος. Στον πνευματικό κόσμο και στον υλικό κόσμο, στον ορατό και στον αόρατο, ο μόνος ένδοξος, υπάρχει αλλού δόξα, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο πρόσωπο δόξα παρά μόνο στο Θεό. Αλλά και ο τόσο αγαθός, εις αγαθός μόνο ο Θεός, ο ενάρετος Θεός. Και αυτός με τη δόξα Του και την καλοσύνη Του μας εδώρισε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά Του. Γιατί δεν μπορεί με άλλα χαρακτηριστικά να δωρηθούν σε σένα οι, και τη λέξη μέγιστες. Υπάρχει παραπάνω. Εγώ μπορώ να σου υποσχεθώ πάρα πολλά πράγματα. Να σου υποσχεθώ να προσεύχομαι όποτε το θυμηθώ. Όποτε το θυμηθώ. Ωραία υπόσχεση. Να το κάνω λίγο καλύτερο. Να προσεύχομαι κάθε μέρα. 5 λεπτά. Σιγά. Μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα προσεύχομαι κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο ο Θεός μπορεί να το υποσχεθεί αυτό. Και να το υποσχεθεί και σε σένα και σε μένα. Και μας το έχει υποσχεθεί. Και μάλιστα με δύο πρόσωπα, με τον Ιησού Χριστό και τον Παράκλητο. Τις μέγιστες, αλλά τώρα και τίμιες, τίμιες προσέξτε το, με εξουσία, επαγγελίες. Όχι τις μεγαλύτερες, αλλά την μέγιστη μορφή, την υπέρτατη, τον υπέρτατο βαθμό προσδιορισμού της επαγγελίας, μέγιστες, αλλά και με την υπέρτατη εξουσία, τίμιες επαγγελίες. Και μάλιστα, το επαναλαμβάνω, εδωρήθησαν εις ημάς. Δώρο, χάρη, πάρ' το, στο χαρίζω. Τι έχεις τα γενέθλιά σου, τι έχεις, γιορτάζεις, τι έχεις, τι... Ένα σου κάνω ένα δώρο, πάρε ένα στυλό. Ας το στυλό. Μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Είναι τα δώρα του Θεού για μας. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να το συγκρίνεις. Εδωρήθησαν εις ημάς, ώστε με αυτά τα δώρα, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Από άνθρωπος φυσικός, να γίνεις άνθρωπος πνευματικός. Από παιδί του ανθρώπου, Υιός του ανθρώπου, να γίνεις Υιός του Θεού.
Και δεν μπορούσε και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός θείας φύσεως παρά μόνο μέσα από αυτές τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τις οποίες η δόξα και η αρετή του Θεού εδόρισαν εις εμάς, δια των οποίων μας εξέλεξε. Αδελφοί αγαπητοί, είναι υπερθαύμαστη η ζωή του χριστιανού. Και αυτά που βλέπουμε και ξέρουμε είναι πολύ λίγα. Λίγο έτσι μπαίνουμε πιο πολύ στο Λόγο του Θεού και τρελαινόμαστε. Τι σημαίνει τρελαινόμαστε? Δεν χωράνε στο μυαλό μας, δεν μπορώ να τα πιστέψω. Ότι όλα αυτά, παντοδύναμος Θεός, μου τα έχει δωρήσει εμένα. Τι μου βρήκε, βρε? Τα έχει δωρήσει σε σένα, τι σου βρήκε? Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι με αυτή την κοινωνία της Θείας Φύσεως μπορεί ο άνθρωπος πια να νικηθεί στον κόσμο αυτό, να νικήσει τον διάβολο. Αποφυγόντες την εν τον κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Και γίνεσαι όχι μόνο κλήρον όμως των μέγιστων και τίμιων επαγγελιών, αλλά γίνεσαι και νικητής. Ποιος εσύ, ο φουκαράς άνθρωπος, ο άθλιος και ουτιδανός, να νικάς τον διάβολο, να σε νικητής. Να ισχύεις. Να σε βλέπει ο διάβολος και να φεύγει τρομοκρατημένος. Να είσαι μέσα στο φως. Να έχεις πια όχι την ανθρώπινη φύση, την οποία έχεις με τη γέννησή σου από τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αλλά να έχεις τη θεία φύση με τη γέννησή σου από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Αλληλούια. Αδερφοί, σήμερα αισθανόμαστε πολύ τυχεροί. Δεν αισθανόμαστε? Δεν υπερηφανευόμαστε που να υπερηφανευτούμε? Δεν είμαστε αρία φιλή, όπως έλεγε ο Χίτλερ. Άθλοι, ουτιδανοί και φουκαράδες είμαστε. Αλλά βρήκαμε χάρη από τον παντοδύναμο Θεό. Αμήν. 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 Πω, Κύριε μου, τι να σου πούμε.